αν η παραβολή του ασώτου είναι η παραβολή που δείχνει την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, η παραβολή του καλού, του έσπλαχνου Σαμαρίτου που ακούσαμε στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αδελφοί μου, είναι η παραβολή που δείχνει την αγάπη του ανθρώπου προς τον άνθρωπο. Αφορμή για να λεχθεί αυτή η ωραιοτάτη παραβολή ήταν ένας νομικός, ένας θα λέγαμε σήμερα θεολόγος των Ιουδαίων που γνώριζε πολύ καλά το Μωσαϊκό νόμο, ήλθε στον Κύριό μας να το υποβάλει μια ερώτηση. Ακριβώς την ίδια ερώτηση την οποία υπέβαλε ο πλούσιος νεανίσκος που θα ακούσαμε τη μεθεπόμενη Κυριακή στον Κύριό μας. Ποια ήταν η ερώτηση? Τι ποιή σας ζωήν αιώνιον κληρονομήσω? Τι να κάνω, Κύριε, για να κερδίσω την αιώνια ζωή? Η ίδια ερώτηση με διαφορετικά κίνητρα. Ο μεν πλούσιος νέος πραγματικά ποθούσε την αιώνια ζωή. Ο νομικός ήρθε να πειράξει τον Κύριο, να στήσει παγίδα. Ο Κύριος και στους δύο έδωσε την ίδια απάντηση. Τους λέει να τηρήσουν ό,τι λέει ο νόμος, με μια διαφορά. Ότι στο μεν πλούσιο νέο ο Κύριος απαρίθμησε ο ίδιος τις εντολές της Βίβλου, στον νομικό, τον δάσκαλο, τον θεολόγο, τον άφησε να ομολογήσει ο ίδιος. Λέει, νομικός είσαι, δάσκαλος είσαι, θεολόγος είσαι, τι λέει ο νόμος? Και απαρίθμησε ο νομικός, αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και της διανοίας σου και της καρδιάς σου και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου. Και οι δύο κάνανε δεύτερη ερώτηση στον Κύριο, η οποία δεύτερη ερώτηση στήχησε και στους δύο. Ο μεν πλούσιος νέος είπε, τι αιτιεστερώ, ότι όλα αυτά που μου είπες Κύριε τα έκανα τις εντολές, τις στήριζα από μικρός, ήταν από καλή οικογένεια. Και λέει, τι αιτιεστερώ, η δεύτερη ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση του στήχησε. Όταν του είπε ο Κύριος, πήγε να πωλήσεις τα υπέρχοντά σου, να δώσεις τους φτωχούς και να με ακολουθήσεις. Φιλάργυρος, γύρισε πίσω το κεφάλι και έφυγε. Ο νομικός, ο θεολόγος, τι έκανε, όταν του είπε αυτά ο Κύριος, και εσύ λέει, αυτά να κάνεις λέει. Και τότε αυτός για να δικαιωθεί, να έβαλε μια απλή ερώτηση αλλά παγίδα στον Κύριό μας. Και του λέει, και τι εστίν ο πλησίον, ποιος είναι ο πλησίον? Αδελφοί μου, είναι απλή ερώτηση, αλλά είναι ερώτηση παγίδα. Γιατί? Διότι οι μεν γραμματείς και οι φαρισαίοι πίστευαν ότι πλησίον δεν είναι οι φτωχοί και οι αγράμματοι Ιουδαίοι. Δεύτερον, μια κατηγορία, οι εσαίοι ήταν αναχωρητές, είχαν κάνει εκεί στην Αιγαία Θάλασσα ένα θα λέγαμε μοναστήρι. Αυτοί επίστευαν ότι πλησίον είναι μόνον όσοι ανήκουν στην αδελφότητα τη δικιά τους. Και τρίτον, πλησίον όλοι οι Ιουδαίοι πίστευαν ότι πλησίον είναι όλοι οι Ιουδαίοι εκτός από τους εθνικούς. Άρα υπήρχε πρόβλημα, διχογνωμία και βάλανε παγίδα στον Κύριο να πει ποιος από τους τρεις έχει δίκιο, ποιος είναι πλησίον. Και ο Κύριος με την παραβολή του καλού Σαμαρίτου ανατρέπει την ερώτηση του νομικού και το πλησίον αντί να είναι αντικείμενο, γιατί ρώτησε ποιος είναι ο πλησίον, εγώ ποιον θα θεωρήσω πλησίον, ο Κύριος με την παραβολή αναστρέφει την ερώτηση και το πλησίον από αντικείμενο το κάνει υποκείμενο. Όταν τους λέει ότι από τους τρεις, από τον ιερέα, από τον Λεβίτη και από τον Σαμαρίτη, ποιος από τους τρεις αυτούς στάθηκε πλησίον για τον πληγωμένο, τότε λοιπόν ομολογεί, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά ο νομικός, αποστομώθηκε, ομολογεί και λέει, ο ποιήσας το έλεσμα ταυτού, δηλαδή ο Σαμαρίτης. Και του λέει ο Κύριος, πορεύου και εσύ ποιη ομοίως.
Αδελφοί μου, αυτή η παραβολή την οποία είπε ο Κύριός μας, δεν είχε κανένα σκοπό ο Κύριός μας να θίξει τον κλήρο. Δεν είχε κανένα σκοπό να μιλήσει για τον άσπλαχνο ιερέα ή Λεβίτη και να μιλήσει για τον αλλοεθνή, τον λαϊκό, τον Σαμαρίτη. Είχε σαν στόχο να μιλήσει για την αγάπη, την αληθινή αγάπη που έδειξε ο Σαμαρίτης. Αλλά λένε οι πατέρες ότι επίτηδες έβαλε ο Κύριος την παραβολή από τα τρία πρόσωπα, τα δύο να είναι πρόσωπα της Εκκλησίας, να είναι στο ιερατείο. Ο ιερεύς και ο Λεβίτης ήταν, θα λέγαμε σήμερα, διάκονος, θα λέγαμε, που βοηθούσε μέσα στο ναό. Επίτηδες έβαλε δύο πρόσωπα από τα τρία να είναι της Εκκλησίας, για να δείξει ότι όχι το ράσο, όποιο βαθμό ιεροσύνης και να είσαι, διάκος, πρεσβύτερος, επίσκοπος, πατριάρχης, αρχιεπίσκοπος, ό,τι και να είσαι, εάν δεν έχεις αγάπη αληθινή, δεν σώζεσαι. Δεν υπάρχει σωτηρία. Αλλά για ποιο όμως λόγο, ο Κύριος δεν μας εξηγεί στην παραβολή, για ποιο λόγο, αδελφοί μου, ο ιερέας και ο Λεβίτης δεν σταμάτησαν για να περιποιηθούν, να δείξουν αγάπη στον πληγωμένο? Για ποιο λόγο? Ο Κύριος είπε, δεν τον ενδιέφερε να δείξει τη διαφορά, γιατί τον ενδιέφερε να δείξει την αγάπη του Σαμαρίτη. Γι' αυτό και δεν αναφέρει τίποτε. Λένε όμως οι πατέρες ότι ο πρώτος λόγος που δεν σταμάτησαν αυτοί οι δυο, ο Ιερεύς και ο Λεβίτης, διότι, λέει, φοβήθηκαν μήπως έρθουν οι ληστές και πάθουν και αυτοί το ίδιο πράγμα. Και επομένως αυτό, η αυτοσυντήρηση, η ανθρώπινη αυτοσυντήρηση τους έκανε να παραμιλήσουν τον πληγωμένο και να μιλήσουν την αγάπη τους. Ένας δεύτερος λόγος που δεν σταμάτησαν αυτοί οι δύο ιερωμένοι ήταν, λέει, αδελφοί μου, ότι τον θεωρούσαν νεκρό, τον μισοπεθαμένο. Και ο νόμος, ο εβραϊκός, ο μωσαϊκός νόμος, λέει ότι μην πιάνετε νεκρό, είναι μολυσμένος. Μην πιάνετε με τα χέρια, θα μολυνθείτε. Και αυτοί οι δύο πιθανόν να τήρησαν τυπικά το μωσαϊκό νόμο. Αυτός ο τύπος, πολλές φορές, αδελφοί μου, είναι εκείνος ο οποίος μας απομακρύνει να κάνουμε το καθήκον, το ερώτατήκον προς τον συνάνθρωπό μας, προς τον θυσίον. Ένας τρίτος λόγος όπου δεν σταμάτησαν, δεν κατέβηκαν να βοηθήσουν οι δύο ιερωμένοι ήταν, αδελφοί μου, ότι πιθανόν να είχαν το αίσθημα της ευθύνης, πηγαίνανε να εκπληρώσουν κάποιο ιερετικό καθήκον. Πιθανόν να πηγαίνουν να κάνουν κάποια λειτουργία, να δούνε κάποιον. Και έτσι, λέει, τώρα δεν έχω χρόνο, τώρα πάω να εκπληρώσω το ιερετικό μου καθήκον. Πολλές φορές, αδελφοί μου, έχουμε δικαιολογημένες προφάσεις για να μην πάμε να βοηθήσουμε. Πιθανόν και εμείς να λέμε, πάω η εκκλησία ή πάω να ξενοδοχηθώ ή πηγαίνω κάπου να βοηθήσω και να παραμιλήσουμε τον πάσχοντα και έχουν ανάγκη από εμάς, συνάνθρωπό μας. Ένας άλλος λόγος, λέει, που δεν σταμάτησαν ήταν, αδελφοί μου, λέει, ότι εάν δείχνανε αυτή την αγάπη, ποιος θα τους έβλεπε? Διότι τα περισσότερα οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς τα κάνανε για να επιδειχθούν στους ανθρώπους. Εκεί στην έρημο που ήταν τετατέτ, οι δυο τους, θα τους έβλεπε κανείς να τους πει μπράβο? Κανείς. Και ένας πέμπτος λόγος που δεν σταμάτησαν είναι, αδελφοί μου, ο γενικός λόγος που αφορά όλους μας, η αδιαφορία. Η αδιαφορία για τον πλησίον, η αδιαφορία για τον συνάνθρωπό μας. Αλλά βλέπουμε, αδελφοί μου, ο Κύριος να επισημαίνει την ιδιαίτερη αγάπη που έδειξε ο Σαμαρίτης. Και πραγματικά υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά αυτής της αγάπης, της αληθινής αγάπης του Σαμαρίτου. Όταν η αγάπη, η αληθινή, είναι προσωπική. Βλέπεις τον συνάνθρωπό σου, τον φτωχό, τον πάσχοντα που έχει ανάγκη, το βλέπεις προσωπικά σαν αδελφό σου και δίνεις τα πάντα. Η αγάπη αληθινή στοιχίζει, αλλά αξίζει.
Τι στήχησε στο Σαμαρίτη αυτή η αγάπη? Πρώτα απ' όλα, αδελφοί μου, του στήχησε το ίδιο το ζώο του. Κατέβηκε από το ζώο και πάνω στο ζώο ανέβασε τον πληγωμένο Ιουδαίο, και αυτός με τα πόδια καβάλα στο άλογο ο πληγωμένος και τον κατήθηνε προς το πανορχείο. Τι άλλο στήχησε στο Σαμαρίτη αυτή η αγάπη? Του στήχησε, αδελφοί μου, ό,τι πολύτιμότερο είχε την ώρα εκείνη. Είχε το κρασί και το λάδι που έπινε τις πληγές του. Τι άλλο του στήχησε? Του στήχησε στο Σαμαρίτη ότι άλλαξε το ταξίδι του. Καθυστέρησε στο ταξίδι το δικό του. Γιατί πήγε στο Πανορχείο και την άλλη μέρα έφυγε. Τι άλλο του στήχησε η αγάπη του Σαμαρίτη? Του στήχησε, αδελφοί μου, τα 2 δινάρια. Πλήρωσε τον Παντοχέα 2 δινάρια. Αλλά προσέξτε όμως, αδελφοί μου, προσέξτε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς είναι πολύ χαρακτηριστικός και λεπτομερής. Λέει ότι αφού τον περιποιήθηκε τον Ιουδαίο, τον τραυματισμένο, εξελθόν την άλλη μέρα το πρωί, πριν φύγει, λέει, εξελθόν, βγήκε από το θάλαμο, βγήκε από το δωμάτιο, και έξω από το δωμάτιο πήγε και πλήρωσε. Να μην δει ο Ιουδαίος ότι του κόστησε, ότι πλήρωσε ο Σαμαρίτης, και να μην κάνει επίδειξη. Πολλές φορές και εμείς πληρώνουμε, κάνουμε κάποια ρεμοσύνη, αλλά κοιτάμε όμως δίπλα μας, τουλάχιστον θα μας δει κανείς, να μας πει μπράβο, τι έκανες. Ξεχνάμε ο Κύριος που επένεσε την χείρα, η οποία έδωσε ό,τι είχε, ό,τι την περιουσία της, την έδωσε ελεημοσύνη, το δίλεπτο, το οποίο άξιζε περισσότερα από τα, θα λέγαμε, τα εκατομμύρια που έδεσαν οι άλλοι οι πλούσιοι. Τι άλλο στήχησε στον Σαμαρίτη αυτή η αγάπη, η αληθινή αγάπη? Του στήχησε, αδελφοί μου, όλη τη νύχτα έμεινε στο προσκέφαλο του πονεμένου, τον παρηγορούσε δίπλα του. Και ένα τελευταίο που το στήχησε, έδωσε το λόγο του στον Παντοχέα, ότι εγώ θα ξαναγυρίσω και ό,τι άλλο στοιχίζει εγώ θα τα πληρώσω. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η αληθινή, η πραγματική αγάπη. Ποιο άλλο χαρακτηριστικό είναι της αγάπης του Σαμαρίτου? Είναι ότι η αγάπη του Σαμαρίτη δεν ήταν από ίκτο. Δεν σκέφτηκε ο Σαμαρίτης ότι και εγώ ίσως να βρεθώ κάποτε στην ίδια κατάσταση και θα ήθελα και εγώ έτσι να μου συμπεριφερθούν. Η αγάπη χωρίς ίχτο, αγάπη αναλύωτος, αγάπη η οποία είναι σαν εκείνη που έδειξε ο Κύριός μας επάνω στο Σταυρό, που αγάπησε όλο τον κόσμο, έχει το αίμα του για τη δική μας σωτηρία. Και το τρίτο χαρακτηριστικό της αγάπης του Σαμαρίτου, αδελφοί μου, είναι ότι αγάπησε ένα αλλοεθνή, έναν ο οποίος θα λέγαμε θεωρούταν εχθρός. Ου συγχρόνται Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Έτσι πρέπει να είναι η αγάπη μας. Αυτό είναι το κεντρικό νόημα της παραβολής. Ότι δείξε αγάπη, χριστιανέ, όχι μόνο σε αυτούς τους οποίους αγαπάς και σε αγαπάνε, όχι στους συγγενείς σας κατά σάρκα, όχι σε όλους αυτούς, αλλά γιατί αυτή η αγάπη, λέει, είναι ανθρώπινη. Αν αγαπάς, λέει, τους ξένους, τους αλλοεθνείς, αυτή η αγάπη είναι θεία. Γι' αυτό, αδελφοί μου, και ο Κύριος μας, όταν μίλησε σε μια άλλη φορά, είπε ότι όποιος νηστεύει, όποιος εγκρατεύεται, όποιος παρθενεύει, όποιος είναι καθαρός, όλοι θα δούνε το Θεό, θα πλησιάσουν τον Θεό. Αλλά μόνο για αυτούς οι οποίοι δείχνουν αγάπη αληθινή και στους εχθρούς τους, μόνο σε εκείνους είπε ότι θα γίνεται η του υψίστου, θα γίνεται παιδιά του Θεού. Αδελφοί μου, ο μεγάλος Σαμαρίτης είναι αυτός ο οποίος θα γεννηθεί τα Χριστούγεννα, κάθε Χριστούγεννα και κάθε μέρα. Είναι εκείνος ο οποίος άφησε τους ουρανούς και κατέβησε στη γη για να σώσει το απολωλός πρόβατο, να σώσει, να απαλείψει με λάδι και κρασί, με το ίδιο το σώμα και το αίμα του, να απαλείψει τον πληγωμένο άνθρωπο και να τον σώσει.
ανέβηκε στο σταυρό και έχει το τίμιο του αίμα. Αυτό πρέπει να μοιηθούμε στην αγάπη, στην παγκόσμια αγάπη την οποία έχει για μας. Και τελευταία, μην ξεχνάμε τις τελευταίες λέξεις της παραβολής. Τι είπε ο Κύριος στον δικηγόρο? Λέει, πορεύου και εσύ ποιη ομοίως. Δεν είπε, προσέξτε, ποιήσον σε χρόνο αόριστο. Κάνε και εσύ μια φορά τον καλό, δείξε και εσύ μια φορά αγάπη, αλλά σε χρόνο ενεστώτα διαρκείας. Στη ζωή σου πάντα να πορεύεσαι και να κάνεις το ίδιο που έκανε ο καλός Σαμαρείτης. Αυτό ας πάρουμε εμείς υπόψη μας, αδελφοί μου, αν θέλουμε πραγματικά να μας ελύσει ο Θεός και να μας βάλει στα δεξιά του την ημέρα εκείνη. Αμήν.